discussion? Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Δουλεύει και το πόδι. Αν τέμπο με το πόδι, εγώ δεν το χωρίζω ποτέ. Κι όμως. Μπράβο. Εδώ βλέπετε κάποιες αλλαγές που έχουμε φτιάξει εμείς στο παιδιά του Λίτζιου Άσος. Η αγάπη μας είναι το κλειδί για να πιστέψουν στον εαυτό του. Χρειάζονται αγάπη, όχι λόγια. Τα κομμάτια που βλέπετε σε αυτή τη φωτογραφία είναι το σύμβολο ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό. Τα διαφορετικά χρώματα που υπάρχουν και τα σχήματα των κομματιών του ΠΑΣ αντιπροσωπεύουν τη διαφορετικότητα των ανθρώπων με αυτισμό και των οικογενείων τους. Η φωτεινότητα των χρωμάτων δίνει μια ελπίδα σχετικά με την έρευνα και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα άτομα που έχουν αυτισμό. Άτομα υπέροχα, τόσο ικανά, σίγουρα, μυστηριώδη, όλα το σημαντικά. Αυτισμός. Ο αυτισμός είναι ένας άλλος τρόπος σκέψης και έκφρασης. Και εδώ βλέπετε έναν καλλιτέχνη με αυτισμό που ζωγραφίζει μια ολόκληρη πόλη μόνο από τη μνήμη του. Η ανθρωπιά δεν έχει χαθεί. Η Τζέσικα Κίπλι μου βοηθάει έναν δρομέα με ειδικές ανάγκες του μαραθώνιου στη Ταϊβά. Η χειρονομία της αυτή την κόστησε της πρώτη θέση. Ξεπέρασε τα όρια σου. Η 25χρονη Τζέμισα Βέρνερ από την Αμερική γεννήθηκε με σύνδρομο Down, το οποίο συνοδεύεται από υποτονία, μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από μειωμένη μυϊκή δύναμη. Αυτό όμως δεν την απόβλησε από το να διαπρέψει σε αγώνες γυμναστικής που απαιτούν σωματική δύναμη, ευελιξία, ευκινησία, συντονισμό και ισορροπία. Εκτός όμως από την καριέρα της αυτή, είναι και μοντέλο και έχει περπατήσει σε βασαρέλες και της και του Λος Άντζελες. Ο Πάνος Τριανταφύλλιος, ασημένιος παραλυμπιονίκης του Ρίο, κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο ξεπασκίας με αμαξίδιο στην Ολλανδία. Μετά από μια σειρά μεταλλίων και διακρίσεων σε παγκόσμια και ολυμπιακά τουρνουά. Van Gogh. Στην εποχή του τον θεωρούσαν παράξενο, ιδιόρυθμο, τρελό. Σήμερα είναι για όλους μας ο μεγάλος καλλιτέχνης, η ιδιοποίηση, αυτός του οποίου το έργο έλεγε. Ασθένεια στους νευρώνες του σώματος, γνωστή Lou Gehrig, απόλυτη παράλυση. Οι προβλέψεις των γιατρών δεν έδιναν διάρκεια ζωής, καν αρκετή για να ολοκληρώσει το διδακτορικό του. Όμως ο Χόκκινγκ συνέχισε την έρευνα. Πέρα από τα πολλά θεωρήματα που διατύπωσε στα μαθηματικά και στη θεωρία της σχετικότητας, ο Χόκκινγκ ασχολήθηκε εκτεταμένο με τις μαύρες τρύπες του διαστήματος. Είναι από τους σπουδαίωτερους επιστήμονες της εποχής της. Εφευρές. Πρώτη κούκλα με αναπηρία.
Βρετανική Εταιρεία Παιχνιδιών, εμπνευσμένη από την κοινωνική εξαρτία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το Toy Like Me. Κούκλα στα γεμένα. Παιδικές χαρές αμέσως στην Ελλάδα. Υπάρχουν 5 από αυτές στην Αττική. Μύρτιλο, το αθηναϊκό καφέ που προσλαμβάνει αποκλειστικά άτομα με ειδικές ανάγκες. Το Α εγκυμιάζει μια νέα υπηρεσία, την διάθεση επιλέξιμων ελληνικών υποτίτλων. Πρέπει όλοι στα κλίνη να το κάνουν αυτό. Συνέστηση και γιατί πρέπει να την περάσουμε στα παιδιά μας. Είναι η ικανότητα ή καλύτερα η ευχέρεια να γνωρίσουμε τα συναισθήματα του άλλου μέσα από το φάσμα των δικών μας συναισθημάτων. Ο καλύτερος τρόπος να κάνεις έναν άνθρωπο να νιώσει καλύτερα. Ακολουθεί βίντεο για την ενσυναίσθηση. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions, where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space where someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, I'm down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, uh-huh? No, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. I have it, yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Θα συνεχίσουμε με ένα βίντεο που δείχνει πως όταν τα παιδιά να αποκτούν συνέστηση, τι κάνουν. Running through my thin gray hair, though I
footsteps up, our nation stands a little taller. We all play for Canada. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.